διευθετηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε ό,τι αφορά το ελληνικό, αναμένεται εντός της ημέρας η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τους αναδόχους της επένδυσης. Στο μνημόνιο κατανόησης θα καταγραφούν οι αλλαγές που έχουν προκύψει στην πορεία για την τελική υπογραφή της συμφωνίας. Όπως είναι γνωστό, χρονικός ορίζοντας για την υπογραφή της σύμβασης είναι 16 Νοεμβρίου του 2016. Συνεπώς, η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν σημαίνει και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Η επιδίωξη αυτών των διαπραγματεύσεων είναι να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές που θα κατοχυρώνουν το δημόσιο συμφέρον, όπως η αύξηση των επενδύσεων με δημόσιο όφελος από πλευράς του αναδόχου, το εμπροστοβαρές των επενδύσεων αυτών, η αύξηση της προβλεπόμενης έκτασης πρασίνου με αντίστοιχη μείωση της δόμησης, η ανοιχτή σύνδεση του χώρου με τον οικιστικό ιστό και άλλες τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Η δεύτερη εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σχετίζεται με αλλαγές στη δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έχει ήδη διευθετηθεί. Σχετικά με την αναθεώρηση του συντάγματος και τον εκλογικό νόμο, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να καταθέσει σε δημόσιο διάλογο τις προτάσεις της για την αναθεώρηση του συντάγματος στις 24 Ιουλίου, επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα. Η πρόσκληση στο διάλογο θα αφορά τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, αλλά κυρίως την κοινωνία και τους πολίτες. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο διάλογος αυτός να γίνει και σε έκταση και σε βάθος, ώστε να προετοιμάσει τις ριζικές αλλαγές που χρειάζεται το πολιτικό μας σύστημα. Αλλαγές που θα κατοχυρώνουν την εμβάθυνση της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της συμμετοχής. Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, η κυβέρνηση θα καταθέσει σύντομα την πρότασή της στο θέμα του εκλογικού νόμου, που συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Στόχος μας είναι να υπάρξει ειλικρινής διάλογος και η ευρύτατη δυνατή συνένεση τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στην κοινωνία. Όσον αφορά τα εργασιακά, που τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί εκ του μηδενός ένα κλίμα τρομοκράτησης των εργαζομένων που αφορά κυρίως την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στην επόμενη αξιολόγηση. Το ζήτημα αυτό είναι εντελώς ανύπαρκτο. Από πλευράς των θεσμών δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού. Το ζήτημα δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να προκαλέσει δυσαρέσκεια εναντίον της κυβέρνησης και να αξιοποιηθεί πολιτικά από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό που υπάρχει στο τραπέζι είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου για την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, τη θεσμοθέτηση του lockout και τις ομαδικές απολύσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έχει ήδη απορρίψει τη σχετική εισήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εργάζεται για να αποτρέψει τις ομαδικές απολύσεις και το lockout, τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και βεβαίως θα τα καταφέρουμε, όπως καταφέραμε να αποτρέψουμε και την υλοποίηση άλλων δεσμεύσεων της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου από τους δανειστές, όπως η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις. Παράλληλα, έχει θέσει στη διαπραγμάτευση το ζήτημα της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εγγύηση για την πορεία των σχετικών διαβουλεύσεων είναι η παρουσία στη διαπραγμάτευση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αλλά και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος, η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου με αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, που έσπευσε να υπερασπιστεί το 13ο ή 14ο μισθό, χωρίς να απειλούνται πραγματικά από κανέναν, να πάρει ανοιχτά θέση για τις ομαδικές απολύσεις, το lockout και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό τη διαπραγματευτική θέση τόσο της χώρας όσων των ίδιων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Κυρία Καλογεροπούλου, αλλά στο λέτε λίγο εσείς το όνομα και το μέσο. Καλογεροπούλου από Παραπολιτικά. Θέλω δύο πράγματα να ρωτήσω. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, αν βάσει της συζήτησης θα αποτελέσει η απλή αναλογική,
Και το δεύτερο, εάν σε ό,τι αφορά δηλαδή τα εργασιακά, με δεδομένο ότι σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία υπάρχει μια κοινωνική έκρηξη εξαιτίας των εργασιακών μέτρων τα οποία φέρνουν,